και για ασθενοφόρα που έχουν κληθεί στο σημείο. Μπορεί να υπήρξαν τραυματισμοί, μου λένε οι πυροσβέστες, πριν φτάσουν οι πρώτες πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί. Ίσως μπορεί να μας διασφωτίσουν από το ΕΚΑΒ σε αυτό Μάλιστα. το σημείο. Πάντως, πυροσβεστική και αστυνομία επίσημα για την ώρα δεν δίνουν κάτι. Ωραία, ωραία. Μακάρι να μην υπάρξει κανένα θέμα τέτοιο. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Mm. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, οι προτάσεις για κινηματογράφο. Για να τις να δούμε. Στο στούντιο, βρήκα όμως την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις νέες ταινίες αυτής της εβδομάδας. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Ταινία Snowden, Citizen 4, κέρδισε Όσκαρ καλύτερη ταινία ντοκιμαντέρ και όχι αδικαιολόγητα. Το μεγάλο της ατού, οι εκβαθέων αποκαλύψεις στις σοκαριστικές συνεντεύξεις που περιλαμβάνει. Η παραγωγός και σκηνοθέτης Λάουρα Πόιτρας θα εμπιστευτεί τον Edward Snowden και μαζί θα μας φέρουν αντιμέτωπους με το ερώτημα πόσο τελικά ελεύθεροι είμαστε στον κόσμο της ψηφιακής τεχνολογίας. Την πραγματική Λάουρα στην ταινία Snowden του Oliver Stone υποδίθηκε η βραβευμένη με Όσκαρ Μελίσσα Λίο. Μία ακόμα ταινία Underworld με τίτλο Αιματοχυσία κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες. Στο πέμπτο μέρος η Kate Beckinsale και ο ελληνικής καταγωγής Theo James, εκτός από τους ίδιους τους εαυτούς, θα αντιμετωπίσουν λυκανθρώπους και βρικόλακες. Λυκόφους λοιπόν για μεγάλα παιδιά που προσπαθούν να βάλουν σε τάξη τη διαμάχη των τετράποδων και δίποδων με τους τροχισμένους κοινόδοντες. Εγκλωβισμένη είναι ο τίτλος της νέας ταινίας με την Naomi Watts και τον νεαρό Charlie Heaton που τον γνωρίσαμε από τη σειρά Stranger Things. Ένα αγόρι θα αλλάξει τη ζωή της μια νύχτα που η καταιγίδα δεν θα λέει να κοπάσει και η σύνδεσή της με τον έξω κόσμο θα είναι περιορισμένη. Ένα νεότερο όμως παιδί θα αντισταράξει τη ζωή και αυτός είναι ο Jacob Tremblay που πρωταγωνίστησε στο Οσκαρικό Room. Η ταινία που συγκίνησε όσο λίγες στο πρόσφατο φεστιβάλ του Τορόντο λέγεται Lion. Ο Ντεβ Πατέλ από το Slumdog Millionaire υποδύεται έναν πραγματικό χαρακτήρα, τον Σάρου Μπίρλι που χάθηκε στην Καλκούτα, υιοθετήθηκε στην Αυστραλία και χωρίς καμία μνήμη ή άλλο στοιχείο κατάφερε χρόνια αργότερα να βρει τους πραγματικούς του γονείς μέσα από το Google Maps. Στο πρώτο μέρος της ταινίας αποκλείεται να σας αφήσει ασυγκίνητους το δράμα του νεαρού ήρωα με την ψευδοδοκιμαντερίστικη κινηματογράφηση. Στο δεύτερο μέρος η συγκίνηση απογειώνεται όταν με μονική προσπάθεια ο ήρωάς μας θα πετύχει το σκοπό. Η Νικόλ Κίντμαν σε ένα γεμάτο εντάσεις δεύτερο ρόλο που ίσως θα την οδηγήσει και στις υποψηφιότητες για Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου. Η μεγαλύτερη έκπληξη της εβδομάδας ονομάζεται Δασκάλα. Μια διεφθαρμένη δασκάλα ζητάει εξυπηρετήσεις από τους μαθητές της ανάλογα με τη δουλειά που κάνουν οι γονείς τους. Κανείς όμως δεν μπορεί να διώξει αυτό το ανθρωπόμορφο κτίνος που μοιάζει λίγο με τα παγιωμένα πολιτικά συστήματα. Η μικρού προϋπολογισμού ταινία αγοράστηκε από 50 χώρες και θριαμβεύει σε φεστιβάλ και διεθνείς βραβεύσεις. Ρώμα Ελλάδας και Ζωντάνιας στη νεανική ελληνική κωμωδία Bachelor. Ένα bachelor party, ένα ταξίδι, ένας εξοργισμένος πατέρας και μια παλιά σχέση είναι ικανά να διαλύσουν την ευτυχία και να ματαιώσουν τον γάμο των αιώνων του. Σε ρόλο έκπληξη, η Ελληνίδα ηθοποιός που κάνει διεθνή καριέρα και τον Ίσο Κυροπούλης. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι υπάρχει και μια πολύ σημαντική εκδήλωση που πραγματικά αξίζει όλοι να βρισκόμαστε εκεί. Περισσότερη Ελλάδα με υπότιτλους και αφήγηση την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στην Ταινιοθήκη. Σημαντικές ελληνικές ταινίες με ειδική προσαρμογή για άτομα με βαρικοία αλλά και προβλήματα όρασης θα πραγματοποιηθούν. Το Cinema for All είναι ένα πρόγραμμα που στόχος του είναι να φέρει κοντά άτομα που αντιλαμβάνονται τον κινηματογράφο με όλες τους τις αισθήσεις. Είσαι και εσύ ένας από αυτούς τους θεατές. Στα 912 λεπτά κινηματογραφικής εμπειρίας αξίζει να δώσεις το παρόν. Τέλος, μην ξεχάσετε το ραντεβού μας αυτό το Σάββατο στις 6.30 από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 για το πρώτο μέρος από το αφιέρωμά μας στο Φεστιβάλ του Τόκιο.